Αμερικανοτσολιάδες, Ελβετόψυχοι, αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι, ελεύθεροι πολιορκημένοι επαγγελματίες, ήρθεν η ώρα σας. Δούριος ήχος. Η εκπομπή με τον μοναδικό ακροατή και τις ειδικές ατάκες. Καθημερινά στις 12 το μεσημέρι με τον Τζίμι Πανούση. Βούριος ήχος, με μουσική σαν τη μύγα μες στο θέμα. Καλησπέρα, ακροατή μου. Ο πρωθυπουργός μας, δεν μπορεί να κοιμηθεί, δεν μπορεί να κλείσει μάτι. Στο τρίο πάνω πετάγεται, έχει πάθει αυτή τη δουνουτίτιδα. Δεν θεραπεύεται, αυτό είναι χρόνιο. Και στα γυμναστήρια ξημεροβραδιάζεται, φάει από τις 4 το πρωί, πάει στο γυμναστήριο, βρήκε εκεί την πυρμπύλη, βάλαν τα sneakers και πήγανε. Πάμε παραλία. Αν γραμμίσουμε κανένα φταίδετο, όπως τότε που παίρνει τη σκούπα. Αμερικανικά κόλπα αυτά. Είναι και για λύπηση εκτός των άλλων τα 300 γουρουνάκια του κοινοβουλίου, πρέπει να το πούμε. Έχουν βγει στις τηλεοράσεις και δικαιολογούνται ότι δεν κοστίζουν τόσο πολύ στο λαό, όπως διατείνονται τα χουντικά μπλοκ. Είναι λίγο πιο ακριβή από τους συνταγματάρχες της επταετίας, αλλά έτσι είναι η δημοκρατία, ακροατή μου. Δεν έχει αδιέξοδα, αλλά έχει έξοδα. Μεγάλα έξοδα. Εκτός και αν προτιμάτε να γυρίσουμε στη στρατιωτική χούντα σπαρτιάτικου τύπου, αντί να πληρώνουμε κάτι παραπάνω και να έχουμε κομματική χούντα με σάλτσα αθηναϊκής δημοκρατίας. Τα θλιβερά τα βουλευτάκια μας ορίονται στα δελτία ειδήσεων εκεί, ότι δεν είναι οι μόνοι με προνόμια και παχυλούς μισθούς, είναι και άλλοι. Είναι και οι Μητροπολίτες, είναι οι Νομάρχες, οι Δημάρχοι. Δηλαδή δεν κλέβουν μόνο εμείς, λένε, τον ιδρώτα του λαού, αλλά τον κλέβουν και άλλοι. Γιατί δεν τους καίτε και αυτούς και τα έχετε βάλει πράκτορες του κεφαλαίου με τον πλούσιο πλην τίμιο βουλευτή? Διότι, αγαπητά μου ανεγκέφαλα γουρουνάκια, εσείς νομοθετείτε. Το έχετε ξεχάσει, εσείς νομοθετείτε. Εσείς αποφασίζετε συντεχνιακά από μόνοι σας πώς θα μοιράζετε μεταξύ σας τα κλεμμένα από τους Έλληνες εργαζόμενους. Εσείς νομοθετείτε για τις τζάμπα μερσεντάρες τους μαυρορομπίτες εκεί δεσποτάδες. Εσείς με την ψήφο ή την ανοχή σας καταντήσατε την Ελλάδα την τελευταία τρύπα της φλογέρας. Είσαστε, πρέπει να πω, η πιο επικίνδυνη τρομοκρατική οργάνωση του κόσμου. Το λένε όλες οι δημοσκορπίσεις. Είσαστε η λεγόμενη συνωμοσία των κυφήνων της Βουλής. Αυτά τα λόγια με σφίξανε σαν πένσα. Τραβάς βαθιά μέσα στο χώμα. Βαδιά μέσα στο κόμμα. Καλά να είναι το παλικάρι μας ο Γεωργάκης μας, ο πρωθυπουργός μας, που μας λύτωσε μέσα σε λίγους μήνους από το προεκλογικό δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Τώρα τα έχουμε και τα δύο, ακροατή μου, και είμαστε μια χαρά. Και σοσιαλισμό και βαρβαρότητα. Είναι γεγονός ότι τέτοια μεγαλεία δεν τα περιμέναμε. Είμαστε ο περιούσιος λαός χωρίς καμία περιουσία, γιατί την αγοράζει μπιτ παρά ο Βγενόπουλος και την πουλάει στους Γερμανούς ο Τεντζίδες και τους Άραβες τους φιλάρχους. Εμάς τους ανθεκτικούς Έλληνες, πρέπει να σου πω, διαλέξανε οι τοκογλύφοι του Τέταρτου Ράιχ για να γίνουμε τα πειραματόζωα στη μεγάλη αντεπίθεση του ετοιμοθάνατου καπιταλισμού που τα τελευταία 150 χρόνια περιμένουμε να ψοφήσει και αυτός αναγεννάται συνεχώς μέσα τη σαπίλα του. Γαλανόλευκα πειραματόζωα λοιπόν στο project των χρηματόδουλων που δεν ανέχονται πλέον ούτε το 8ωρο, ούτε την περίθαλψη, ούτε τη σύνταξη. Θέλουν να πάρουν πίσω όλα τα κεκτημένα των εργαζομένων και εφαρμόζουν πιλωτικά την επιστροφή στο μεσαίωνα για να δούνε τις αντιστάσεις των εργαζομένων και να επεκτείνουν μετά την εφαρμογή του σχεδίου τους και στον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό Νότο. Οι καλές γλώσσες λένε ότι σχεδίαζαν να το ξεκινήσουν αυτό το πείραμα από την Ιταλία του Μπερλουσκόνη, αλλά τους προέκυψε ο Γεωργάκης, δώρο,
μάνα εξ ουρανού, ο Γιωργάκης, ένα χαζό παιδί μαμά γεμάτο, που προκειμένου να γίνει πρωθυπουργός, είναι διατεθειμένος να υπογράψει ακόμα και την ανατίναξη της Σελήνης για να μην κόβει τη θέα της Άντζελας προς το υπερπέραν. Μια ζωή θητεία, πιο δουνουτού και πια κούκλοξ κλάν, πιο FBI, πια CIA και κουραφέξαλα. Δεν μασάει ο ελληνισμός, ο μεγάλος εφευρέτης του φραπέ και της αντιπαροχής. Τώρα θα το φοβηθούμε το δουνουτού, έτσι, που το έχουμε στο σβέρκο μας δεκαετίες, το 50 και βάλε. Τα αρχικά δουνουτού τα ξέραμε αλλιώς, καρντάσι μου. Δουνουτού ήταν δοσύλλογοι νεογεννήτσαροι τραγόπαπες. Θυμάμαι όπως μου έλεγε ο μπαμπάς μου από αυτά που διάβαζε εκεί στη Μακρόνησο, ο πλαστήρας το 1952 απαλωτρίωσε μεγάλο τμήμα της εκκλησιαστικής περιουσίας και αντί αποζημίωσης νομοθέτησε τη μισθοδοσία μόνον των έγκαμων εφημερίων και ταυτόχρονα να αποδίδουν οι ενορίες στο δημόσιο ταμείο το 20% των εσόδων από τα παγκάρια και τις εισφορές των πιστών. Έρχεται η Χούντα μετά από 15 χρόνια και αν έχεις το Θεό σου, η Χούντα αυξάνει το 20% της εισφοράς προς το κράτος σε 35%. Μπράβο η Χούντα. Ποιος κατάργησε αυτή την εισφορά του 35% υπέρ του δημοσίου από τα έσοδα της Εκκλησίας? Η κυβέρνηση Σιμίτη, έτσι με υπουργό παιδείας και θρησκευμάτων τον εξυγχρονιστή Γεωργάκη, που χωρίς ντροπή μας παραμύθιαζε μέχρι πριν τις εκλογές με χωρισμό κράτους και εκκλησίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι σύμφωνα με τον νόμο που δεν έχει αλλάξει, το κράτος υποχρεούται να δίνει μισθό μόνο στους εγκάμους εφημερίους, γιατί οι μητροπολιτικές λούγκρες να μισθοδοτούνται από τις offshore εταιρείες του Εφραίμ. Απλά. Ένα τραγούδι για το χειμώνα. Όχι δε φταίει η μαμά μου. Έχω ένα τσίρκο στην καρδιά μου. Με πήρε μπάλα η αλλαγή. Έβαλα σιλικόνη στα βυζιά μου και φτιάξα ψεύτικο μουνί. Καταναλώνω τις νύχτες με τη δικιά τους συνταγή. Εγώ πουλάω τα όνειρά μου στους ξενύχτες κι αυτοί γαμάνε μια πληγή. Ξενοδοχείο η αγκαλιά μου για καμικάζι εραστές και έχει φρικάρει η σπίτιο νοικοκυρά μου με μένα και τους ευρυστές. Έχω ένα πόνο στην κοιλιά μου. Τη νιώθω να εγκυμονεί. Θα πλώσω στην ταράτσα τα ντερά μου με μανταλάκια χιαστή και θα κρεμάσω τα ερμαφρόδιτα μωρά μου.
ήχο σε ένα ημίωρο ραδιοφωνικό musical με την ευγενική κοροϊδία του Τζίμι Πανούση. Δεν είναι θλιβερό, ακροατή μου, άκομψο και με όλη τη σημασία της λέξεως αντιδεοντολογικό να χρησιμοποιεί κάποιος το μικρόφωνο της εκπομπής του για να προπαγανδίζει τα στενά επαγγελματικά του συμφέροντα, τα ταξικά του συμφέροντα και σε τελευταία ανάληψη τα συμφέροντα της αγίας τσέπης του? Θα το κάνω κι εγώ. Κάτω τα χέρια από τα βαρέα και ανθυγινά των τραγουδιστών. Κανονικά θα έβγαινα φέτος στη σύνταξη, αλλά μας υποχρεώνουν μέχρι τα 65 να υποδιόμαστε τους ροκάδες σαν τον Παπακοσταντίνο. Να μας λυπώνται και να αφήσουμε τα πνευμόνια μας στις πίστες. Οι υπότιτλοι των ειδήσεων με τον Τζίμι Μπαζούκας. Στην αντεπίθεση πέρασαν οι υπεράριθμοι και άχρηστοι Έλληνες βουλευτές, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν μόνο αυτοί προνόμια και παχυλούς μισθούς, αλλά και οι μεγαλοπαπάδες, οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι επιτροπών φάντασμα και πολλοί άλλοι. Να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους αυτό οι εξοργισμένοι πολίτες, δεν είναι μόνο η Βουλή για κάψιμο. Παγκόσμια πρωτοτυπία η βουλευτική αλητεία ελληνικού τύπου. Αποφασίζουν από μόνοι τους για τις αποδοχές, τις συντάξεις, την ασυλία τους, συνεταγμένοι σε κομματικές αγέλες άχρηστες. Έχει εξοφλήσει το μοντέλο της κοινοβουλευτικής χούντας που πλασάρεται ως δημοκρατία με ειδικές ικανότητες. Ειδικές ικανότητες του τύπου κομματική πειθαρχία ουμπεράλες. Κάλεσε σήμερα τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που κρύβουν πίσω τους βίλες, πολυτελή αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής. Έλα, τελείωμε! Αλλά ήμουν και θα είμαι πάντα ειλικρινής. Ντροπής. Με τους πιο ισχυρούς να προστατεύονται και με τους πιο αδύναμους να συνεισφέρουν περισσότερα. Ντροπής. Η βιωσιμότητα και δικαιοσύνη του συστήματος περνά και από την αύξηση ορίων ηλικίας, καθώς αυξάνεται και το προσδόκιμο ζωής. Φτάνει! Χιές ελιές! Και είμαι Έλληνας Διασποράς, όχι επειδή το επέλεξα, επειδή δύο φορές ο πατέρας μου βρέθηκε στην εξορία. Και ο παππούς μου 6 φορές βρέθηκε σε φυλακή και εξορία. Από περιστάσεις έκνομες στη χώρα μας. Μεγάλος μπαγάσας ο Πρωθυπουργός. Δεν κολώνει πουθενά ο ακροατή μου ο Γιωργάκης. Συνεχίζει τα γραυγαλαία ψέματα και μετά τις εκλογές μας έβαλε να πανηγυρίσουμε, θυμάστε, την 25η Μαρτίου. Είχαμε την Παναγία, είχαμε την Επανάσταση. Πανηγυρίζαμε επειδή πέτυχε δήθεν την τρόικα στήριξης με Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Τράπεζα και Δουνουτού. Ενώ αυτός ο μηχανισμός λειτουργεί ήδη από διετίας και έχει ενεργοποιηθεί στην Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Λετωνία. Ψεύτης με περικεφαλαία, αλλά είναι δεινός διαπραγματευτής, τουλάχιστον. Μια αντίρρηση μόνο έφερε στην Τρόικα, τους τσάκισε. Αυτή δηλαδή την Τρόικα που τρώει το Ίκα. Εκτός των άλλων, τους είπε να μην μας κόψει από τώρα και τα δώρα στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα. Έτσι, έγινε ρόμπο μπροστά στο ρομπάι, του έδειχνε τον έρπη του στο χείλι, τον λυπηθήκανε και θα κόψουν τους δύο μισθούς στους ιδιωτικούς υπαλλήλους τον Ιούλιο. Πάρουμε μια ανάσα, να μπορούμε να κάνουμε τώρα τις διακοπές. Για να σου δώσω ένα παράδειγμα της σοσιαλιστικής βαρβαρότητας, ο Βγενόπουλος με 50.000 υπαλλήλους περίπου, όταν κομπούν τα δώρα με το καλό, πρώτα ο Θεός, έτσι, 2.000 πάνω κάτω σε κάθε εργαζόμενο, είναι money 100 εκατομμύρια ευρώ κέρδος κάθε χρόνο για τον επιχειρηματία. Δεν είναι άσχημα, έτσι, με δουλειές δεν τα βγάζεις αυτά. Μπορεί να αγοράσει, ας πούμε, τώρα ο επιχειρηματίας μήνος ελικοπτέρων, να τον ακολουθεί σε σχηματισμούς όταν πηγαίνει με το κότερο πολυκατοικία, με τα πανοσηκώματα, στη Μύκονο. Να ρωτήσω όμως τον Υπουργό Κοινωνικής Απασφάλισης, τον κύριο Λοβέρδο, τον έχω σήμερα στις αληθινές συνεντεύξεις. Κύριε Υπουργέ, πόσα λεφτά φάγανε μέχρι τώρα το Δουνουτού και όλοι εσείς από τους συνταξιούχους? Για πείτε μας. Συνταξιούχοι, μισθωτοί δέχονται πλήγμα στο εισόδημά τους. Έφαγαν ένα χαράτσι 1 δισεκατομμυρίου ευρώ το Νοέμβριο, ναι, και άλλο 1 εξακοσίων εκατομμυρίων ευρώ με τα μέτρα από Κωνσταντίνου πριν από κάποιες εβδομάδες. Εντάξει, τώρα δεν είναι πολλά τα λεφτά. Αυτά είναι 800 εκατομμύρια για έναν συνταξιούχο. Τι έξοδα έχει ένα συνταξιούχο? Τσάμπα εφημερίδα στο καφενείο, αν τον κεράσει και κανένα καφέ. Δεν χρειάζεται. Έχουμε ένα παράπονο όμως, κύριε Αντρέα. Εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι πολιορκημένοι, δεν ασχολείστε καθόλου με εμάς. Σχεδόν καθόλου. Έχετε πέσει με τα καμψά νύχια σας πάνω στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και εμείς έχουμε παράπονο. Μόνο τα βαρέα και ανθυγινά μας καταργήσατε, εμάς τους τραγουδιστές, στα σκυλάδικα. Αναγκάζεται την Άντζελα βέβαια να τραγουδάει μέχρι τα 80 της
και είναι μια βαριά τιμωρία για τους υπόλοιπους Έλληνες. Άλλα μέτρα δεν θα πάρετε για εμάς τους ελεύθερους? Μόλις πριν από λίγο τελειώσαμε μια συνάντηση. Μάλιστα. Όπου σκεφτόμαστε και συζητάμε για αύριο, όχι για το μέλλον. Μέτρα που θα αφορούν όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Επιτέλους. Είναι μια είδηση ότι σκεφτόσαστε. Ο Έλληνας, κύριε Υπουργέ, εκτός από αυνανιστής, είναι και απελπιστής. Αληθεύει ότι οι ομάδες Δίας και Δέλτα θα βγαίνουν το βράδυ για κυνήγι ανέργων με τις μοτοσυκλέτες και τα όπλα τους και θα πυροβολάνε αστέγους και μετανάστες? Αυτό το ακούω πρώτη φορά. Ψηφίζουμε ότι όποιος κατέθεσε απελπιστής αίτηση, ακόμα και αν αυτή εκαθαρίστηκε, μέσα σε ένα μήνα από την Πέμπτη που θα ψηφιστεί αυτός ο νόμος, μπορεί να μετανοήσει, μπορεί να έρθει να συνεχίσει τη δουλειά του. Να είναι μετανιωμένος, άμα είναι πυροβοληθής. Μπορείτε να μας πείτε ένα κραυγαλαίο ψέμα, Υπουργέ, σαν και αυτά που λέει ο αρχηγός σας ο Γιωργάκης? Ουδέποτε ετέθη στο τραπέζι η κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού. Είσαι ωραίος. Αλλά έχεις τσαμπουκά, έχεις τα λες. Η Τρόικα, Ανδρέα, εκτός από το ΙΚΑ που τρώει, τι άλλο θα φάει? Ακούσαμε ότι θα μειωθούν, τώρα που θα μειωθούν οι βουλευτές στους 200, τα 100 υβριδικά λέξεις που θα περισσέψουν, έθεσε θέμα το Δουνουτού να του τα χαρίσουμε για να είναι ποιότερο μαζί μας? Σας λέω επιλόγω τιμής. Μη φωνάζεις. Ότι εδώ σε αυτό το γραφείο που είμαι τώρα, ναι, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Δουνουτού, ποιο, ο κύριος Τόμψεν. Ο Τόμψεν. Είπε τέτοιο πράγμα. Εντάξει. Εντάξει, θα τα δώσουμε. Ό,τι είναι να δώσουμε, να βγούμε από τη στενοπό. Θα μειωθεί, κύριε Υπουργέ, μέσος όρος του ΠΕΟΣ των Ελλήνων, που είναι ήδη από τους χαμηλότερους στην Ευρωζώνη. Αληθεύει ότι θα φορολογηθούν οι παρτούζες, αυτή η έκφραση της συλλογικής σεξουαλικότητας? Θα το προτείνετε εσείς αυτό? Εγώ θα προτείνω. Ναι. Η πρόταση θα είναι να μην μειωθεί αυτό. Να μην μειωθεί. Αυτό το πάμε εμείς. Δεν πάει παρακάτω. Το και η Τρόικα. Δηλαδή, πόσους πόντους να πάμε? Θα προϋποθέτει διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Να τα συζητήσουμε. Πρέπει να συζητήσουμε μαζί τους. Βεβαίως. Δεν θα πάμε σε κατάργηση των συλλογικότητων. Όχι, συλλογικότητα. Το απαγορεύει ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης. Μα είναι και στα ήθη και τα έθιμα όλης της Ευρώπης. Ακούσαμε ότι καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις, Υπουργέ. Έτσι όπως πάει, δεν θα έχετε αντικείμενο εργασίας εσείς στο Υπουργείο σας. Καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις. Μάλιστα. εντάξει, δεν με χρειάζεστε τότε. Όχι, τι σας κάνουμε, έτσι κι αλλιώς, αχρίαστος να είσαστε. Έχει πολύ πλάκα. Μπορείτε να μας πείτε τι δεχτήκατε από την Τρόικα συγκεκριμένα, αν το προσδόκιμο ζωής σας εκτιδαχτεί ξαφνικά σαν τα σπρέτ και πάει στα 120 χρόνια, 130. Ο Μητσοτάκης θα παίρνει 7 συντάξεις όσες και οι καμπινέδες του στα Χανιά. Τι δεχτήκαμε? Ναι, πέστε. Δεχτήκαμε μας κάτι που δεν μπορείς να το αρνηθείς. Εντάξει. Ότι το 2020, ναι, όταν θα μελετήσουμε πάλι το μέσο προσδόκιμο στη χώρα μας, αν έχει αυξηθεί ο όρος ζωής μας, το προσδόκιμό μας, κατά 3 χρόνια, μάλιστα, αυτό να προσθέτει 4 μήνες στον εργασιακό βίο. Μάλιστα, δηλαδή κάθε 3 χρόνια 4 μήνες. Είναι καλός. Καλή αναλογία. Ο προϊστάμενός σας, ο Πρωθυπουργός, κύριε Ανδρέα, σε δηλώσεις του προέβλεψε ότι θα ζούμε μέχρι τα 140 χρόνια σε λίγο. Ψυχοπαθής δηλαδή, εύχεται να ζήσουμε περισσότερο. Εντάξει, ψυχοπαθής τώρα είναι βαρύς ο χαρακτηρισμός, είναι θλιβερός, δοσύλλογος, νεογεννήτσαρος, αλλά όχι και ψυχοπαθής. Κάθε πόσα χρόνια παραπάνω ζωής θα κόβεται σύνταξη και πόσο? Για κάθε 3 χρόνια που θα αυξάνεται το προσδόκιμο, ναι, το 82 ετών, μήνες, τα 82 έτη να γίνουν 85, ναι, προστίθεται στην εργασία ένα τετράμινο. Ένα τετράμινο, εντάξει. Εντάξει, ας ζήσουμε εμείς και ας το κάνετε και δεκάμινο τώρα, δεν είναι θέμα. Ποια είναι με μία φράση, κύριε Λοβέρδο, να μην κουράζουμε τον κόσμο, με μία φράση, ποια είναι η πολιτική σας? Παίρνουμε από τον καημένο τον συνταξιούχο, μάλιστα, αυτόν που έχει παλέψει μια ζωή για να πάρει κάτι, μάλιστα, και τα δίνουμε στις εταιρείες των φαρμάκων. Εντάξει. Τώρα οι φαρμακοβιομήχανοι που παίρνουν τόσα χρήματα από εσάς, σας δίνουν μίζα ή φάρμακα σε είδος, ας πούμε? Εσείς τα παίρνετε, από όσο ξέρω, τα παίρνετε τα φάρμακά σας. Δίνετε όμως και στο χρυσογοίδι κάποια φάρμακα που τα έχει ανάγκη το παλικάρι γιατί γυαλίζει το μάτι του? Χάνουμε όμως τα φάρμακα. Θα τα χάνετε. Ακούστε. Και αυτά θα τα δώσουμε και στον κύριο Χρυσογοίδη και στην ομάδα δίωξης εγκλήματος. Επιτέλους. Τέλειωσα ο ακροατή μου. Στην κοιλιά του Κούφιου Μαλόγου φιλοξενήθηκαν οι συνάδελφοι Διονύσης Σαββόπουλος, Βαγγέλης Γερμανός και ο Φρανκ Ζάπα που τραγουδάει το βρώμικο ερωτά. Ραντεβού αύριο στις 12, μην με ξεχάσεις. Φιδάκια! Dirty love, just like your mama make her fuzzy.